που δεν υπάρχει κατάληψη, υπάρχει συγκέντρωση διαμαρτυρίας μετά την μηνυτήρια αναφορά στην εισαγγελία χθες από την πλευρά της ΕΚΤ. Είπε άλλαξε μορφή κινητοποίηση. Ενώ υπάρχει και στάση εργασίας από τις 7 μέχρι τις 11 προκειμένου να είναι καλυμμένοι και οι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να παραβρεθούν στην κινητοποίηση. Ωστόσο, αυτό το οποίο έχει ιδιαίτερη σημασία είναι ότι αρκετοί νοσηλευτές, όπως μας καταγγέλουν σήμερα το πρωί, που πήγαν στα πόστα τους για να εργαστούν, εργαζόμενοι του νοσοκομείου εδώ ενημερώθηκαν από τους προϊσταμένους τους ότι δεν θα έρθουν για δουλειά σήμερα, ότι βγαίνουν σε αναστολή. Χωρίς μάλιστα, όπως λένε, να τους επιδοθεί κάποιο χαρτί. Είναι πάνω από 6-7 άτομα τα οποία έχουν ήδη αυτή την προφορική εντολή να μην εργαστούν. Η κυρία που είναι δίπλα μου, η κυρία Αθανασία Γιαννοπούλου, είναι μία εξ αυτών. Κυρία Γιαννοπούλου, τι έγινε σήμερα το πρωί, τι σας είπανε? Ναι, καλημέρα σας. Παρουσιάστηκα στο τμήμα μου για να δηλώσω την παρουσία μου και να υπογράψω ότι έχω παρευρεθεί, αν και δεν είμαι στο πρόγραμμα ως βάρδια. Η προϊσταμένη μου με ενημέρωσε ότι δεν μπορώ να υπογράψω την παρουσία μου και να μην φορέσω τη στολή μου. Ναι, και ναι, να πάω στην νοσηλευτική υπηρεσία να παραλάβω το όποιο χαρτί ή να ρωτήσω ότι πρέπει να γίνει να μου επιδοθεί το χαρτί. Πηγαίνοντας στην νοσηλευτική υπηρεσία, μου είπαν ότι δεν έχουν κάτι τέτοιο. Απευθύνθηκα στην τομεάρχη του τμήματός μας, η οποία ήταν πραγματικά πάρα πολύ υποστηρικτική και είπε κακώς έγινε αυτό που έγινε από την προϊσταμένη μου και την ενημέρωσε ότι τη στιγμή που δεν έχει επιδοθεί κάποιο χαρτί στην νοσηλεύτρια θα πρέπει να είναι στο τμήμα του. Ναι, ναι. Αυτά. Εσείς τώρα μπορείτε να επιστρέψετε στο τμήμα σας. Τι σας έχουν πει, τι θα κάνετε από εδώ και πέρα? 11 η ώρα, τι θα γίνει? Τώρα υποστηρίζω τη στάση που κάνουμε εργασίας. Μετά τις 11 η ώρα λοιπόν που θα τελειώσει η στάση εργασίας, τι πρέπει να γίνει με εσάς και τους συναδέλφους σας? Ναι, βέβαια. Σύμφωνα με την κυρία τομεάρχη, έχω το δικαίωμα να παρουσιαστώ στο τμήμα μου και προϊσταμένη μου να με δεχτεί. Θα ακολουθήσω ό,τι κάνουν και οι υπόλοιποι συνάδελφοι που είμαστε όλοι ενωμένοι. Εσείς έχετε ενημερώσει κάποιον ότι έχετε κάνει το εμβόλιο ή όχι? Ποιος είναι εκείνος, Νίκο, που έδωσε την προφορική αυτή εντολή? Αν το έχω κάνει. Ρωτάνε από το στούντιο, ποιος είναι αυτός ο οποίος έδωσε την εντολή την προφορική να μην παρουσιαστείτε, να μην φορέσετε τη στολή σας, να μην πάτε στο τμήμα σας? Στο τμήμα μου η υπεύθυνη, η προϊσταμένη του τμήματός μου. Ένα λεπτάκι τώρα. Η τομεάρχης αυτό... όμως σας είπε, που προφανώς η τομεάρχης είναι και από πάνω από την προϊσταμένη. Η τομεάρχης είπε ότι μπορεί κανονικά. Βεβαίως την ενημέρωσε. Σε ερώτησή μου στο τμήμα μου, έχετε ενημερώσει τον τομεάρχη που είναι ανώτερη από εσάς, τι εντολή έχετε? Μου είπε ότι δεν μπορώ να τη βρω. Ενώ εσείς τη βρήκατε. Τη βρήκα εγώ, τέλος πάντων. Και η τομεάρχη πραγματικά. Και δεν είναι η μοναδική περίπτωση, είναι και άλλοι εργαζόμενοι εδώ. Δεν καταλαβαίνω πάντως. Αυτή η διαδικασία. Υπάρχει ακριβώς το ίδιο πράγμα. Ναι, ναι. Η διαδικασία που ξεκινάει από σήμερα γίνεται στο Μιλητό. Αυτό φαίνεται. Εκεί τουλάχιστον στο νοσοκομείο. Δεν υπάρχουν χαρτιά, κάτι να σας δώσουν, να σας επιδώσουν? Χαρτιά δεν υπάρχουν, δεν σας έχουν επιδώσει κάποιο χαρτί, μόνο στο Μιλητό. Μόνο στο Μιλητό. Και σας λέω ότι με έρχεται ότι κακό θα έγινε, παρερμηνεύτηκε, έγινε αυθαίρετα από τον οποιοδήποτε. Δεν μπορείτε να το ξέρετε. Εγώ δεν μπορώ να το ξέρω. Αλλά υπήρχε αναστάτωση το πρωί όμως. Για ένα λεπτάκι τώρα. Στην ανωτέρα μου που είναι προϊσταμένη, θεωρήσα λογικό ότι ο καθένας απευθύνεται στον ανώτερό του για να του εξηγήσει και τι πρέπει να κάνει.